Γεια σας, είμαι ο Pro Gamer. Σήμερα παίζουμε Legends of Troy. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το έχω τερματίσει δύο φορές. Αλλά είπα να το ξαναπαίξουμε γιατί είναι αρκετά διασκεδαστικό, να πω την αλήθεια. Και δεν το έχω ανεβάσει στο YouTube, οπότε ας ξεκινήσει να φορτώνει. Normal βέβαια, σίγουρα το πω πιο πολύ. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι, από ό,τι καταλάβατε και τον τίτλο, είναι για τον πόλεμο της Τροίας. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε με όλους τους γνωστούς ήρωες, Αχιλλέα, Οδυσσέα, και με πτρώες όπως τον Μπάρι, τον Έκτορα και τους υπόλοιπους που δεν τους θυμάμαι τώρα. Από ό,τι βλέπετε, μόνο από ό,τι θα δείτε, είναι ένα hack and slash, άμα το λέω καλά, πως είναι το God of War, κάπως έτσι. Η ιστορία δεν χρειάζεται να σας τη δείξω αφού την ξέρετε την Τρία, πιστεύω. Και άμα δεν την ξέρετε, πήγαινε να τη δείτε, είναι πολύ ωραία και ταινία και ιστορία. Και χτυπάει το τηλέφωνο μου, μισό λεπτό. Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Από ό,τι ακούσατε μάλλον, χτύπησε το τηλέφωνο μου. Δεν ξέρω αν ακούστηκε ο ήχος κλήσης μου, αλλά λογικά ακούστηκε. Έχουμε τον Αχιλλέα από ό,τι βλέπετε. Και στην αρχή το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι. Αλλά μετά που ανακαλύπτετε κόμπο και παίρνετε και items, είναι κάπως σαν RPG, δεν είναι RPG. Γίνεται ακόμα πιο ωραίο και μαθαίνετε και καινούργια κόμπος. Δεν θυμάμαι τα κουμπιά, αυτό είναι ένα από τα κακά πράγματα. Αλλά νομίζω θα μου πετάξει tutorials που και που. Και μια στιγμή θα κάνω κάτι πρωτόγνωρο για το κανάλι, να βάλω χρόνο για τα βίντεο. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όλα βγαίνουν 25-30 λεπτά. Θα το κάνω κάθε βίντεο 16 λεπτά, 17. Αυτό θα το πάρω από τους gamers, γιατί εδώ πέρα έχουν δίκιο. Και πάμε! Αρχίζουν τα tutorials. Απίστευτο! Κα! Heavy attack. Τα κλασικά κουμπιά. Οχ! Τι παίζει εδώ? Γιατί έτσι? Έλα. Ωραία. Με το R2 μπορεί να πάρει το όπλο, νομίζω. Με το L2. Με το L2 μπορώ. Το οποίο όπλο είναι one hit kill. Tap. Ή κάνει παραπάνω damage στα bosses. Γιατί υπάρχουν και bosses. Που συνήθως είναι στρατηγοί ή ήρωες κανονικοί. Δηλαδή Έκτορας, Πάρης και κουλουπού κουλουπού. Που βλέπετε το δόρυ γαμάει εδώ πέρα. Και το ωραίο που μπορείς να κάνεις με ό,τι όπλο σηκώσεις είναι αυτό. Tap. Και είναι πάλι one shot kill. Το συγκεκριμένο. Με κάποιο κουμπί κάνεις και άμυνα, αλλά δεν θυμάμαι με ποιο. Α, και επίσης μπορείς να τους αποτελειώσεις άμα είσαι από πίσω ή τους κάνεις stun, κλακ. Τα κλαίος που λέει εκεί πάνω είναι για να παίρνεις τα upgrades που είπα πριν, δηλαδή attack damage, guard και δεν θυμάμαι τι άλλο. Βρήκα την άμυνα. Καλό αυτό. Να το, τσακ. Τα βέλη. Και από ό,τι είδατε μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σας το συστήνω και νομίζω τώρα είναι και φθηνό, γιατί δεν είναι καινούργιο πια το παιχνίδι αυτό. Άμα το βρείτε σε καμιά προσφορά ή το έχει κάποιος φίλος σας, συγγενείς σας ή οτιδήποτε, δανειστείτε το να παίξετε, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάμε! Και άλλα βέλη. Και σας συστήνω να το παίξετε στο normal, μην το ανεβάσετε παραπάνω δυσκολία γιατί και στο normal ακόμα θα σας βγει η πίστη σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Ναι. Και κατάντησε σε εκνευριστικό τα βέλη. Πάμε, άιντε. Εκεί πάνω αριστερά το κόκκινο είναι το Rage Meter, το οποίο είναι πώς να το εξηγήσω τώρα. Θυμώνει ο κάθε χαρακτήρας και δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγει ο αντίπαλος την κίνηση. Και ασπίδα να έχει και τα πάντα να έχει, τον έχετε φάει. Να, και αυτό είναι ένα από τα mini bosses. Ένας αρχηγός. Όχι, δεν θα σταματήσω. Εδώ. Να, από ό,τι βλέπετε στην αρχή είναι του στυλ σπαμάρω τα κουμπιά και του τρώω. Οκ.
Αλλά μετά. Να, κοιτάξτε. Άμα το κάνει stun, τάκ, τάκ. Και με το δέλτα τον αποτελειώνει. Με γαμάτο τρόπο. Και έτσι κάνει stun και του γύρω-γύρω και του σκοτώνει μετά. Στην αρχή τα bosses είναι πανεύκολα από ό,τι είδατε. Αλλά όσο περνά ο καιρό. Το κάθε boss έχει δικό του. Πώς να το πω τώρα. Δικό του pattern. Δικό του τρόπο τέλος πάντων. Τον οποίο πρέπει να τον μάθεις. Δικό του μοτίβο. Να, αυτό έψαχνα να βρω. Που πρέπει να τον νικήσεις χρησιμοποιώντας το δικό του μοτίβο. Α, Πάτροκλος. Να, ένας που ξέχασα. Και είναι κι άλλος ένας. Να το. Αυτό είναι το Rage που είπα πριν, λέγεται Fury. Και με ένα τάκ. Όλοι έχουν ασπίδες και τους βαρώ με την απλή κίνηση. Δεν χρησιμοποιώ τη heavy attack. Ξέρω, αυτό το επεισόδιο θα είναι λίγο έτσι, του στυλ. Σας δείχνω πως είναι το παιχνίδι. Και μετά θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε πιο πολύ με το παιχνίδι. Τσακ, τους πάσα για την ασπίδα, έλα εδώ εσύ. Και νομίζω έτσι τους κάνω σαν και τους γύρω γύρω, έτσι ναι. Και πα! Είναι απλά γαμάτο. Θα πάρω και ένα όπλο. Ωραία, πήρα ένα σπαθάκι. Κάτι είναι κι αυτό. Πώς κάνω ρολ, έτσι. Τουπ! Αυτό θα είναι ωραίο. Πάμε! Κλέος 50. 60 και συνεχίζουμε. Ταπ. 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 Ό,τι βλέπετε ο Αχιλλέας είναι γαμιάς. Και έχω πει από ό,τι βλέπετε σε αυτό το βίντεο μέχρι στιγμής 150.000 φορές. Αλλά δεν πειράζει, είναι επεξηγηματικό. Από θέμα γραφικών δεν είναι κάτι σπουδαίο, γιατί όπως είπα δεν είναι καινούριο το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι καθόλου άσχημο. Ειδικά σε κάποιες σκηνές που είσαι στα, όχι στα τείχη, που είσαι σε βουνό και βλέπεις τη θέα από κάτω, είναι πολύ όμορφο. Τσακ. Τοξότες. Όχι, αυτά είναι πιο μίνι ακόμα από το προηγούμενο boss που είδατε. Αυτή είναι η αρχηγή αυτής της ομάδας εδώ πέρα που υπάρχουν. Να, αυτή εδώ. Οι οποίοι είναι πραγματικά άθλοι. Να. Πάμε. Στοπ. Και τον τρώσουμε ένα κλακ απλό. Και συνήθως όταν σκοτώνεις αυτούς, όλο το υπόλοιπο, όλη η υπόλοιπη φαλάκα κάνει retreat. Αλλά αυτοί, επειδή είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν κάνουν για να μάθουμε το παιχνίδι. Να, οι άλλοι βλέπετε δεν επιτίθονται καν. Τσακ. Μπαμ. Έχω κόψει λαιμούς μέχρι στιγμής και είναι ακόμα στην αρχή. Έχεις μείνει μόνος σου, θα συνεχίσεις. Είπα μήπως. Κάποιος πήγε να φύγει πριν, Έφυγε. Καμό το έφυγε. Αυτή είναι ζόρι, νομίζω είναι Hunter. Slasher. Αυτά είναι mini boss. Δύσκολα. Και όσο συνεχίσει το παιχνίδι δεν θα αλλάξει κάτι. Απλώς θα έχουν συνήθως περισσότερη ζωή ή θα είναι πιο γρήγορα. Και από ό,τι βλέπετε πάλι είναι λίγο ζόρι. Δεν έχουν attack damage αλλά έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και η ζωή μου είναι αυτό το μπλε εκεί πάνω, το οποίο δεν το βλέπω να αντέχει για πάρα πολύ ακόμα. Τα... Και τώρα έχουμε ένα mini τέτοιο, πώς το λένε, mini quest, το οποίο μας λέει να φτάσουμε μέχρι την κορυφή σε 4 λεπτά, αλλά προτιμώ να κάτσω να σφάξω κανέναν για αρχή. Και κατά λάθος πατήσα λάθος κουμπί, δεν πειράζει, τρέχουμε, πάμε. Σε 4 λεπτά πρέπει να φτάσω εκεί πάνω. Και πήγε τσάμπα, clear the path. Α, όλους αυτούς. Είναι απλό, σκοτώνεις έναν, παίρνεις το δόρυ του.
Άμα καταφέρω και το πάρω και ξεκινάμε. Παπ, παπ, παπ. Και τα θόρπις από ό,τι βλέπετε εκεί πάνω. Τα θόρπις είπα πάλι έτσι, τα τρόφις. Τρόφις τι θόρπις, πω από όλο το ξεχνάω πως είναι. Έρχονται βροχή. Ωραία, καθαρίσαμε τη γέφυρα εδώ. Τη γέφυρα, λάθος. Το μονοπάτι. Και ελπίζω να μην θέλω να καθαρίσω και το από κάτω που έφυγα πριν. Σαπ, εσύ πέθανες πρώτος. Θέλω αυτός εδώ πέρα με την ασπίδα να γίνει stun. Δεν πειράζει. Τσακ, έφαγα και τους δύο. Και παίρνουμε το δόρυ. Και τους χαμάμε. Μπρος στη δόξα. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ναι, εντάξει, χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά, φτάνω σιγά σιγά, έχω να σκοτώσω και όλους αυτούς. Τακ. Ναι, 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 θα φοβηθώ τώρα. Το δώρο είναι OP από ό,τι βλέπετε. Και πάλι από ό,τι βλέπετε, ναι. Αλλά είναι OP. Απλά σπαμάρεις το τετράγωνο. Και τους τρως όλους. Απλούστατο. Δύο λεπτά θα προλάβω. Πάντα το να παίρνεις όπλο από κάτω είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να χρησιμοποιείς το δικό σου. Αλλά όταν έχεις διαφορετικό όπλο, δεν μπορεί να κάνεις αυτά τα. Να το πω finisher, πώς να το πω. Τα, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις. Όταν έχεις όπλο από κάτω. Κλακ. Εντάξει, το έχουμε άνετα. Και το ένα και το άλλο. Και τώρα που είναι η αρχή ακόμα του παιχνιδιού, προσπαθώ να πάρω όσο πιο πολλά κλέος μπορώ. Για να πάρω όσο περισσότερα upgrades μπορώ. Πριν δυσκολέψουν τα πράγματα. Ναι, τους φάγαμε. Και υπάρχουν και μυστικά στο παιχνίδι που νομίζω λογικά υπάρχει κάτι εδώ πίσω. Γιατί υποτίθεται δεν πρέπει να πω από εδώ. Αλλά κάτι πρέπει να έχει. Δεν έχει τίποτα. Χα, σας κύκλωσα. Μα, είμαι πίσω σας. Και πώς βρέθηκα μπροστά τους. Πάμε. Και αυτός είναι ένας άλλος τύπος boss, mini boss μάλλον, ο οποίος λέγεται Guardian. Και είναι το πιο tank που μπορείτε να φανταστείτε. Άου. Δεν καταλαβαίνει τίποτα άμα δεν τον. Άμα δεν χρησιμοποιήσεις το pattern που σου έχει, το μοτίβο. Δηλαδή πρέπει να τον κάνεις πάρει και μετά να τον φας. Άου. Άλλο που εγώ τις τρώω, γι' αυτό θα κάνω αυτό να τελειώνουμε. Βρήκα έναν τρόπο να έχω ήχο παιχνιδιού, αλλά προσέχετε με καθυστέρηση. Γιατί ακούω από τον υπολογιστή που καταγράφει τώρα. Και έχει τέτοιο. Και έχει μια καθυστέρηση χ, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Αλλά έχει μια καθυστέρηση χ. Πάμε τώρα. Ο Πάτροκλος και ο Χιλέας, το καλύτερο δίδυμο ever. Προσοχή, βρέχει οι καταπέλτες. Αυτό είναι. Και αυτή είναι η επική αρχή αυτού του επικού παιχνιδιού που έχει αυτή την επική ιστορία. Και επειδή μου αρέσουν τα παιχνίδια με βάση στην ιστορία, μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι έχετε καταλάβει. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή. Αυτή είναι τα κλαίος που σας είπα πριν. Και παίρνεις κλαίος για τα πάντα και άμα ανεβάσεις τη δυσκολία πολλαπλασιάζεται με παραπάνω 100%, οπότε παίρνεις περισσότερα κλαίος, αλλά από το να μου βγει πίστη για να πάρω 200 παραπάνω κλαίος, προτιμώ να το κάνω έτσι. Συν αυτά. Τα unique items είναι αυτό που ψάχνω να βρω, αλλά δεν μπορούσα να βρω μες στην πίστα. Και πριν τελειώσει αυτό το επεισόδιο, να σας δείξω μία το RPG του παιχνιδιού που αγοράζεις τα items. Να, αυτός είναι ο Οδυσσέας.
ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου από όλους τους heroes. Ναι. 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 Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα αντικείμενα που μπορείς να πάρεις. Είναι όλα αυτά εδώ, όλα αυτά. Και τα βάζεις στο grid που έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, πόσα έχουμε τώρα? Έχουμε 3190 κλέος. Τι ανεβάζει τώρα? Damage, quick attacks, fury δεν με νοιάζει. Τώρα είμαι ανάμεσα σε health και quick attack. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Θα πάρω αυτό και άλλο ένα τέτοιο. Λοιπόν, ας τα βάλουμε μία και εδώ πάνω. Τσακ. Τσακ. Λοιπόν, ανέβηκε το quick attack και το healthy. Αυτή η αποστολή θα είναι στο επόμενο επεισόδιο. Like αν σας άρεσε το βίντεο. Πιστεύω θα σας άρεσε γιατί είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι. Dislike αν δεν σας άρεσε και το λόγο που δεν σας άρεσε στα comment, που δεν μπορώ να φανταστώ το λόγο που να μην σας άρεσε αυτό το παιχνίδι. Και subscribe αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα ανεβαίνουν στο μέλλον. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σας! Για να σας ενημερώσω για το... Έντομο.